Ο δημιουργός αυτής της ομάδος της φετινής, όπως και πέρσι βέβαια, του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, ο κύριος Μαγκίνας, προφανώς και είναι ικανοποιημένος. Δεν ξέρω αν είστε και ενθουσιασμένος για αυτό το σκορ. Μετράει το σκορ, κύριε Μαγκίνα, τελικά? Εντάξει, φιλικά παιχνίδια είναι, σίγουρα μετράει το σκορ, αλλά δεν δίνουμε βάση στα φιλικά παιχνίδια. Η εικόνα της ομάδας θα πρέπει σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, να βελτιώνεται, να βγάζουμε αυτά τα πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Έμεινα πάντως πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα, διότι σίγουρα παίζαμε μια πολύ καλύτερη ομάδα όσον αφορά την κατηγορία, αλλά μέσα σε αυτό το γήπεδο δεν φάνηκε διαφορά και νομίζω ότι επικρατήσαμε δίκαια. Ένθεν και ένθεν μπορούν να υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες, απόψεις. Ο Τομοσκάτο έχει 4-5 μέρες που ξεκίνησε, ο Άγιος Στέφανος 15. Ωστόσο υπάρχει μια διαφορά σε κατηγορία, η οποία δεν φάνηκε καθόλου σήμερα. Δηλαδή κανένας, αν έβλεπε το παιχνίδι και δεν ήξερε σε ποιες κατηγορίες αγωνίζεται η ομάδα, δεν θα καταλάβαινε ότι έχετε μια κατηγορία γάμα με τοπικό, ας πούμε, γάμα εθνική με τοπικό. Σίγουρα παίζει ρόλο και η ομάδα του Μοσχάτου έχει μια εβδομάδα προετοιμασία. Εμείς έχουμε γύρω στις 13 μέρες. Παίζει ρόλο αυτό. Αλλά όπως είπατε, η ποιότητα όμως που διαθέτει μια ομάδα γάμα εθνική σε σχέση με μια ομάδα αλφα τοπικό δεν φάνηκε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι ήμασταν εμείς η κυριαρχή του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την εμφάνιση, την οποία παρακολουθήσαμε όλο τον αγώνα, ως σε εισαγωγικά εμφάνιση τρομοκρατίας. Δημοσιογραφικά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να το καταγράψουμε αυτό, γιατί δεν αφήσατε σε κανένα σημείο του αγώνα απάτη το γήπεδο, πιέσατε, μαρκάρατε, αλληλοκάλυψη. Μία ομάδα που ενθουσίασε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για αυτό που είδε. Θα το δούμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Εμείς για αυτό το σκοπό δουλεύουμε, γιατί όπως σας είπα πριν, τα φιλικά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι το θέμα της δουλειάς. Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το ποδόσφαιρο που παίζουμε και ό,τι δουλεύουμε μέσα στις προπονήσεις να μπορούμε να τα βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρχε αλληλοκάλυψη, υπήρχε πίεση, υπήρχε αλλαγή παιχνιδιού, υπήρχε υπομονή, υπήρχε χτίσιμο παιχνιδιού, build-up από πίσω, να αλλάξουμε γραμμές από χαμηλή ζώνη στη μεσαία ζώνη στην υψηλή ζώνη. Υπήρχε πολύ καλή κυκλοφορία και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και αποτελεσματικότητα, έτσι. Και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι λίγο να βάζεις 4 γκολ στην ομάδα του Μοσχάτου? Ναι, θέλω να προσθέσω ότι παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω θα γινόμαστε καλύτεροι και ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας. Κύριε Μαγκίνα, κάτι τελευταίο. Διακρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυση στο ρόστερ, είτε στο βάθος της ομάδος, στον πάγκο, είτε σε κάποιες θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στους ενδεκαδάτους? Με την προσθήκη δύο μικρών που πήραμε τώρα τις τελευταίες μέρες, το ρόστερ έχει κλείσει όσον αφορά το. Εκτός αν βρεθεί κάτι το οποίο κάνει μια διαφορά σε θέση που θα κρίνουμε που χρειάζεται τελειώνοντας την προετοιμασία μας, θα δούμε αν έχουμε ανάγκη κάπου σε μια θέση και εκεί θα πάρουμε ένα παίχτη ο οποίος να κάνει διαφορά. Να σημειώσω ότι δεν έπαιξε και ο Χρήστος Οχής, ο οποίος περιμένουμε πολλά από τον Χρήστο, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, και ο Κώστας Ομουλάς, ο δεύτερος τραυματοφύλακας, ο οποίος και αυτός είχε ένα πρόβλημα στη μέση. Μάλιστα. Να σας συγχαρούμε λοιπόν για αυτήν την πραγματικά θαυμάσια εμφάνιση της ομάδος που ευχαρίστησε τον κόσμο στις κερκίδες, είδανε ποδόσφαιρο, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, χωρίς τραυματισμούς, μια καλή χρονιά και η προσδοκία που δεν είναι άλλη από το πρωταθλητισμό και την άνοδο να γίνει πραγματικότητα του χρόνου αυτόν τον καιρό. Ναι, και εμείς αυτό ευχόμαστε, φέτος να είναι η χρονιά μας. Να μην έχουμε προβλήματα λόγω του κορονοϊού, γιατί όπως βλέπετε τα πράγματα στενεύουν λιγάκι όσον αφορά την επιδημία. Να έχουμε υγεία, να δουλεύουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.